Καλησπέρα παιδιά, άλλο ένα gaming session 5 day heist, day 5. Συνεχίζουμε με την πίστα τη δύσκολη που λέει ότι είναι το Diamond Heist. Πάμε να κλέψουμε, υποτίθεται, ένα πλούσιο, τα διαμάντια του, και μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να πέσει ούτε ένα πιστολίδι, ούτε μια σφαίρα, αν είμαστε αθόρυβοι και δεν μας εντοπίσουν κάποιοι security guards. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα μπορέσουμε να το παίξουμε αυτό. Πρέπει να αλλάξουμε τα controls πρώτα. Μιλή attack F και interact E. Και ξεκινάμε το heist. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε στατιστικά. Μπορούμε βέβαια να κάνουμε upgrades, απίστευτο, ε! Δεν το ξέραμε αυτό. Έχει ωραία πραγματάκια. Και πάμε να τσεκάρουμε την πίστα. Λοιπόν, ας μην βιαστούμε. Θα προσπαθήσουμε να μην μας εντοπίσουν. Θα το κάνουμε restart αρκετές φορές και θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα το καταφέρουμε χωρίς να μας εντοπίσουν. Πρωτού γίνει αυτό, κλείνω λίγο την ψήξη γιατί έχουμε ψήξη. Πρέπει να κάνουμε και κάποιες κάμερες. Είναι παντού, αλλά δεν έχω δει για κάμερες. Ω, μας είδανε. Είμαστε για restart. Δεν θέλουμε, θέλουμε να το παίξουμε easy mode. Και ο σκοπός μας είναι να μην μας εντοπίσουν.
point. Synchronize on my mark. Mark. Remember, stay low, stay dark, avoid guards and gunfire. Here we go. Πάλι μας εντοπίσανε. Θέλει πολύ προσοχή, γιατί σε εντοπίζουνε. Αρκετή προσοχή θέλει. All right, entry point. Synchronize on my mark. Mark, check. Remember, stay low, stay dark. Avoid guards and gunfire. Here we go. Shut down. The Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να είσαι τρελά επαγγελματίας για να το κάνεις αυτό. Είναι τρίτο restart. Απλά δεν πρέπει να βιαστούμε. Και το intro δεν βοηθάει καθόλου. Άσχημα σημεία βέβαια. All right. Entry point. Synchronize on my mark. Mark. Check. Remember, stay low, stay dark, avoid guards and gunfire. Here we go.
Look out! Wolfgang! Come with me!
We got nothing that can take on these doors. Okay. Hold on. Out of C4. No way. Not a chance in hell. No thermite. No C4. No code. Going! I'll call in to get ready!
boat and stay alive, and let Bane talk to Garnet. Chopper and then go and find Ralph. God, it'll know we mean business. Let's go, lads. Thank you.
Move it! Retreating.
δύσκολο game, αλλά γλιτώσαμε, το περάσαμε γι' αυτό. Όχι ιδανικά, να θυμίσω, δεν ήταν ιδανικά. Ιδανικά θα ήταν να μπορέσουμε να περάσουμε απαρατήρητοι, αλλά whatever. Αυτό ήταν το Day 5. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει και το επόμενο. Το επόμενο λέει, να το διαβάσουμε, Slaughterhouse, μάλιστα, σφαγείο. Έχουμε μια εσωτερική πληροφορία για μια μεταφορά χρυσού. Μόνο προβλήματα είναι. Ο χρυσός ταξιδεύει, λέει, μια πομπή από μηχανάκια, από άτομα τα οποία είναι μισθοφόροι όλοι, και ένα αμάξι το οποίο μπορεί να ανατιναχτεί, δηλαδή έχει επικίνδυνα υλικά, τέλος πάντων, είναι στον οδό ταχείας κυκλοφορίας, θα τους οδηγήσει να πραγματοποιήσουν ένα δευτερεύον δρόμο, το οποίο μπορεί να μας δώσει εμάς την ευκαιρία να στήσουμε νέδρα, λέει. Έχουμε επίσης ένα κοντέινερ το οποίο μεταφέρει γενικά πράγματα και πολύ καπνό. Θα μπορούμε να ελέγχουμε από τον ουρανό πού μπορεί να πάει γενικά ο χρυσός που θα μεταφερθεί. Αυτό λοιπόν είναι το επόμενο επεισόδιο. Payday the Heist Day 6. Δεν ξέρω πότε θα πραγματοποιηθεί ακριβώς. Ελπίζω πολύ σύντομα. Οπότε αν αναμείνατε και δείτε το επόμενο επεισόδιο που ανεβαίνει στο YouTube, όπως γνωρίζετε, κάθε επεισόδιο με τον τίτλο το συγκεκριμένο, θα δείτε και το επόμενο επεισόδιο της σειράς. Σας ευχαριστώ που είδατε ένα δύσκολο gaming session το 5, γιατί δεν ήμασταν τόσο επαγγελματίες, θα μπορούσε να μην πέσει ούτε μια σφαίρα. Ωστόσο, εντάξει, το περάσαμε, κακός ή καλός. Σας ευχαριστώ πολύ που είδατε.